Μια γυναίκα και δέκα άντρες ανάμεσα στους οποίους ήταν ένας Έλληνας, έξι Σύριοι, δύο Ιρακινοί και ένας Λιβανέζος ήταν τα μέλη των τεσσάρων πυρήνων του κυκλώματος που είχε απλώσει τα πολλοκάμια του από την Τουρκία μέχρι τη Θεσσαλονίκη και από την Αθήνα μέχρι την Κρήτη πλουτίζοντας με τη διακίνηση μεταναστών σε χώρες της Ευρώπης. Το ποσό που κατάφεραν να κερδίσουν τα μέλη του κυκλώματος στα δύο χρόνια δράσης τους, όπως υπολογίζουν οι αστυνομικές αρχές, ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ και πλησιάζει τα 70.000 δολάρια. Οι ενεργοί πυρήνες στην ελόγω οργάνωση έχουν εντοπιστεί στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη. Διαχειριστές του πυρήνα στην Κωνσταντινούπολη διασυνδεόταν με αντίστοιχους διαχειριστές του πυρήνα των Αθηνών ή της Κρήτης στην περίπτωση που ο μη νόμιμος μετανάστης είχε οικονομική δυνατότητα και επιθυμούσε να ταξιδέψει στη χώρα της κεντρικής Ευρώπης αεροπορικός. Ενώ στην περίπτωση που, ο, επιθυμ, που δεν επιθυμούσε να ταξιδέψει αεροπορικός λόγω των οικονομικών δυσκολιών που είχε, ο, ο διαχειριστής της Τουρκίας είχε διασύνδεση με τον αντίστοιχο διαχειριστή στο πυρήνα τη Θεσσαλονίκη. Ο ρόλο τη γυναίκα, η οποία εργαζόταν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ήταν καθοριστικό στη διακίνηση των παράνομων μεταναστών. Καθώ όταν το κύκλωμα είχε κανονίσει ταξίδι για του μετανάστε, φρόντιζε να έχει βάρδια στη θύρα ελέγχου ταυτοπροσωπίας. Τα μέλη τη οργάνωση υποδέχονταν από την Αθήνα στο λιμάνι του Ηρακλείου μη νόμιμου μετανάστε που επιδίωκαν τη μεταβίβασή του σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και στη συνέχεια η διακίνηση γινόταν μέσω του αεροδρομίου του Ηρακλείου αφού προηγουμένως είχαν φροντίσει να του εφοδιάσουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα ευρωπαϊκών χωρών. Το παράνομο οικονομικό όφελο που αποκόμιζε η οργάνωση από την παράνομη δραστηριότητά τη διακινούνταν μέσω εξωτραπεζικού δικτύου με τη μέθοδο Χαβάλα και τα ποσά που διακινούνταν μετατρέπονταν σε νομίσματα τρίτων χωρών. Ενώ η προμήθεια από κάθε μεταφορά χρημάτων από του δίλερ που ανέρχονταν μέχρι 10% επί του ποσού εξασφάλιζε στην οργάνωση περαιτέρω παράνομο οικονομικό όφελο. Ο μετανάστη όταν πήγαινε στο πυρήνα τη Τουρκία κατέθετε τα χρήματα αυτά. Και όταν είχε ολοκληρωθεί το ταξίδι και είχε πλέον φύγει από την επικράτεια, μάλλον είχε μπει στο αεροπλάνο για να αναχωρήσει, ενημερώταν ο πυρήνα και αποδέσμευε τα χρήματα. Ανάλογα βέβαια, έπαιρνε ο κάθε πυρήνα την ανάλογη χρηματική αμοιβή. Τα μέλη του κυκλώματο λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα ασφαλεία για τη μία αποκάλυψη των στοιχείων τη ταυτότητά του και τη έκνομη δράση του, καθώ χρησιμοποιούσαν περισσότερε τηλεφωνικέ συνδέσει, ενεργοποιημένε σε διαφορετικά στοιχεία ταυτότητα, ενώ στι μεταξύ του επικοινωνίε χρησιμοποιούσαν παραπιστικά παρονύμια στην αραβική γλώσσα. Η πλειονότητα των μετακινούμενων μεταναστών ήταν Σύριοι και επίση τα περιστατικά, τα περισσότερα που είχαμε στο αεροδρόμιο, το, την περίοδο αυτού, ειδικά του καλοκαιριού, συνδέονταν με το κύκλωμα. Εννέα από του συνολικά συλληφθέντε οδηγήθηκαν χθε ενώπιον του Ισαγγελέα Ερακλείου και ένα από αυτού αφέθηκε ελεύθερο, ενώ σε βάρο των οκτώ ασκήθηκαν ποινικέ διώξει σε βαθμό κακουργήματο. Οι οκτώ αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ενώπιον του ανακριτή Ερακλείου.